Μία πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να θέσει σε νέες βάσεις την προσπάθεια περίθαλψης και αξιοπρεπούς διαβίωσης των αδέσποτων ζώων στην Κρήτη και να συμβάλλει στην εξάλληψη των βαρελόσκυλων, ενός φαινομένου που στιγματίζει το νησί, φέρνει στο προσκήνιο ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας αδέσποτων ζώων ο Δήμος Χερσονήσου, ζητώντας τη στήριξη όλων των δημάρχων αλλά και την καθοριστική σύμπραξη της περιφέρειας Κρήτης. Θα βοηθήσει τους κτηνιάτρους της περιοχής να μπορούν να προσεγγίσουν και από απομακρυσμένες περιοχές που δεν είναι προσιτό και δυνατό να γίνει από τα κτηνιατρία που υπάρχουν και είναι εγκατεστημένα συνήθως στις μεγάλες αστικές περιοχές. Με τη συνεργασία των Δήμων μπορούμε πραγματικά να κάνουμε πράξη αυτό το όραμα το οποίο έχει πολλοί κόσμος για να κάνουμε την κινητή μονάδα κτηνιατρικής. Πρόκειται για την πρόταση προμήθειας κινητής κτηνιατρικής μονάδας, η οποία θα μπορεί να φτάσει σε κάθε απομακρυσμένο σημείο του νησιού και περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς αδέσποτων με διπλό στόχο. Αφενός την παροχή περίθαλψης σε αδέσποτα ζώα και τη στήρωσή τους σε περιοχές όπου δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε κτηνιατρικές μονάδες, αφετέρου και σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις και εθελοντές, να παρέχει ενημέρωση για τους κανόνες ευζωίας στους κατοίκους της ενδοχώρας στην Κρήτη με στόχο την εξάλληψη των βαρελόσκυλων. Ενός θλιβερού φαινομένου που δυσφημεί το νησί και κρατά εκατοντάδες σκυλιά σε συνθήκες ακραίας εξαθλίωσης. Δεν έχουν ακόμα εξοικειωθεί οι ιδιοκτήτες των ζώων ότι θα πρέπει να είναι σε ειδικές συνθήκες ανθρώπινες και αυτά που να μην προσβάλλουν ούτε τον πολιτισμό μας αλλά ούτε και την αξιοπρέπεια της υπόστασής τους και να διασφαλίζουμε τουλάχιστον τις καλύτερες συνθήκες από πλευράς διαβίωσης αυτών των ζώων. Σε επίπεδο Κρήτης μόνο ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει κοινοκομείο, ενώ λιγοστοί είναι οι Δήμοι που διαθέτουν προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Ειδικότερα για την περίπτωση του Ηρακλείου και παρά τη λειτουργία του κοινοκομείου, ο πληθυσμός των αδέσποτων αυξάνει ραγδαία. Οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν ούτε καν για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, με συνέπεια ζώα να μένουν χτυπημένα στους δρόμους Σαββατοκύριακα και αργίες, εάν δεν υπάρξει παρέμβαση εθελοντών. Πολύ βασικό είναι να υπάρξει μία υγιής και καλή και συντονισμένη συνεργασία με τους εθελοντές και τους φιλόζους της πόλης. Την ίδια στιγμή η κατάσταση παραμένει εκρηκτική σε περιοχές με υπερσυγκέντρωση αδέσποτων όπως η Βιομηχανική και ο Κατσαμπάς, η περιοχή γύρω από το ΤΕΙ Κρήτης και γύρω από τον καταβλισμό στα δύο αοράκια όπου πλανώνται εξαθλειωμένα ζώα τα οποία τρέφονται με τροκτικά και σκουπίδια. Σε μια καλή συνεργασία με το Δήμο, και τι σημαίνει αυτό, ενδεχομένως σημαίνει τροφές. Ενδεχομένως σημαίνει συνεργασία με εξωτερικούς κτηνιάτρους τις ώρες και τις αργίες όπου το κοινοκομείο είναι κλειστό και ο συνεργαζόμενος κτηνίατρος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Η πρόταση του Δήμου Χερσονήσου έχει ήδη κατατεθεί στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Κρήτης και αναμένεται να συζητηθεί στην επόμενη συνάντηση των δημάρχων του νησιού. Εφόσον λάβει το πράσινο φως, η πρόταση θα περάσει στα χέρια του Περιφερειάρχη Κρήτης ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες προμήθειας της κινητής κτηνιατρικής μονάδας αλλά και η εκπόνηση προγράμματος δράσης που θα καλύπτει όλη την Κρήτη σε συνεργασία με τους Δήμους, τους τοπικούς κτηνιατρικούς συλλόγους αλλά και τους εθελοντές.